Καλημέρα, καλημέρα. Τεστ, τεστ, τεστ. Ωραία, έχουμε ήχο και έχουμε μια μέρα. Very good. Πρωί, πρωί, σήμερα είπαμε να κάνουμε μια δοκιμή, να κάνουμε ξανά κάποιους αγώνες. Α, πιούμε το καφεδάκι μας. Να ξεκινήσει όμορφα η μέρα. Για να δούμε σήμερα. Πώς θα πάνε τώρα πρωινιάτικα οι αγώνες. Μπας και πρωί είναι. Έχουμε καλύτερη τύχη. 11 λεπτά. Πάμε για GT. Συνεχίζουμε με τη Mercedes να την πενταρίσουμε. Πίστα είναι Road America. Έχει μεγάλη ευθεία εδώ πέρα στο τέλος. Πρέπει να το δοκιμάσουμε πρώτα μία πώς πάει το αυτοκίνητο, πώς πάει. Να μιουτάρω και το lobby μια στιγμή. Δεν ξέρω αν ακούγεται στο stream. Μια χαρά, τους μητάναμε και πάμε. Practice. Η ομάδα του Pit μας ποτέ δεν κοιμάται. Πάντα μάχημη. Αν δεν θέλει μεγάλο, μα μια χαρά είναι. Πρέπει σιγά σιγά να γεμίζει και άλλο το λόμπι. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ενδιαφέρον ο αγώνας, θα έχει κόσμο. Ο καιρός στο Road America είναι μουντός, όπως και εδώ πέρα στη Λέσβο που βρίσκομαι. Μας γύρισε, πήγε να γυρίσει λίγο. Είναι ύπουλο αμάξι σε κάποια curbs. Ψιλοφτάνουμε τον μπροστινό, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε αρκετά καλό pace για να περάσουμε στο κάποιους. Αλλά μας φτάνει και ο πίσω ο Κιλτάκος. Πολύ ωραίο όνομα, Κιλτάκος.
έκανε στην άκρη το παιδί για να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Πολύ ωραία κίνηση. Βελτιώνουμε για 2 δευτερόλεπτα τον γύρο μας. Για την ώρα τουλάχιστον. Είχαμε χθες το βράδυ ένα ωραίο stream Call of Duty, το οποίο κράτησε και πήγε και μέχρι αργά το βράδυ, αλλά είχε αρκετό χαβαλέ. Για να δούμε κατά πόσο θα βελτιώσουμε το χρόνο μας. 1,8 με full βενζίνα και ελαστικά medium. Δεν είναι κακός χρόνος να φανταστώ. Πιο πολύ δοκιμάζουν συνήθως εδώ πέρα χρόνος με soft και λίγη βενζίνα. 2,11. Θα περιμένουμε ακόμα 2-3 λεπτά και θα πάμε για το qualify, για να έχει περισσότερη γόμα κάτω στο έδαφος για να πιάνω και καλύτερα τα ελαστικά. Καλημέρα καταρχήν σε όσους μας παρακολουθούν σήμερα. Αλλά όπως λέγαμε πάντα, το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Αργήσαμε να πατήσουμε φρένο εκεί πέρα. Νομίζω ότι μετά από αυτό το γύρο θα μπορέσω να πω για ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνω 2 γύρους qualify, μπας και αν δεν πετύχει ένας γύρος να έχω έναν δεύτερο γύρο να πιάσω ένα καλό γύρο για να έχω καλή θέση μπροστά. Πατάει πολύ φρένο η Chevrolet. Καλημέρα Ghost Rider, καλό σου κου. Πρωινός και εσύ, χαίρομαι. Τι λέει το πρόγραμμα για σήμερα? Καλημέρα, καλημέρα Ghost Rider. Πρωινός και εσύ, χαίρομαι που το βλέπω αυτό. Τι έχει το πρόγραμμα για σήμερα? Έχει clubbing, έχει καφέ, έχει... Μην πεις δουλειά μόνο, θα ξενερώσω.
Remnant 2 τώρα το πρωί για το... Οχ, οχ, οχ. Ήσουν χθες μέσα όταν έπαιζαν Call of Duty. Δυστυχώς δεν μπορούσα να παρακολουθήσω το stream. Είχα δει μόνο ότι σε κάποια στιγμή είχα δει ότι ήταν αρκετή ώρα. Ήταν ωραία παρέα. Είχε μαζέψει κόσμο. Εγώ σήμερα το βράδυ δυστυχώς δουλεύω, άρα δεν έχει να παίξω Xbox. Αν και γενικότερα Σαββατοκύριακα δεν παίζω και πάρα πολύ, δηλαδή μόνο τα πρωινά που δουλεύει η γυναίκα. Απογεύματα συνήθως προσπαθώ να κοινωνικοποιηθώ και λίγο, μιας και μου λένε ότι κάνει καλό. Α, αυτά είναι. Ωραίος. Κι εγώ το είχα μέχρι προηγούμενο μήνα αυτό το πρόγραμμα, μη είχε βολέψει. Αλλά όλα τα καλά δεν κρατάνε για πάντα. Τώρα έχουμε και βάρδιες. Δεν πειράζει. Να σε ρωτήσω πώς φαίνεται το Remnant, μιας και είπες ότι ξεκίνησα να το παίζεις. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω παίξει σχεδόν τίποτα άλλο εκτός από το Call of Duty, το World War 2 που είχα κάνει και stream. Γιατί αυτός εδώ πέρα ο βασιλιάς με τα πολλά θεματάκια του μου έχει κλέψει όλο τον χρόνο. Χθες για παράδειγμα ένας φίλος μου είπε να παίξουμε λίγο Formula 1. Παλιά την γούσταρα τη Formula 1. Δεν ήθελα να ξαναμπω Forza. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι σε κανένα μήνα, μέσα στις γιορτές, κάπου θα με περάσει η όρεξη για Forza και θα αρχίσω με κάτι άλλο να φανταστώ. Σκεφτόμουν για το Alan Wake να ξεκινήσω κάποια στιγμή. Σκοτώσαμε τον χρόνο μας. Ξαναπάμε ένα skip lap να δούμε. Να δούμε αν θα αντέξουν και τα ελαστικά. Κοίτα να δεις. Το Motorsport, ξέρεις κάτι, μου αρέσει συγκεκριμένα η κατηγορία Forza GT. Τα υπόλοιπα εντάξει είναι ένα σωρό χαβαλές μέχρι εκεί. Αλλά το Forza Horizon είχα κάψει το 3 τόσο πολύ που μετά δεν μπόρεσα να ξαναμπω μέσα να παίξω πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή Forza Horizon 4 και 5 έπαιξα, αλλά ο μεγάλος μου έρωτας παραμένει το 3. Δεν ξέρω αν είχες παίξει καθόλου Forza Horizon 3 στην Αυστραλία που ήτανε. Είχα κάνει μια μέρα ένα stream σε αυτό που είχε για μένα το καλύτερο το DLC, που ήταν στα χιόνια πάνω. Που η αλήθεια είναι ότι είμαι ψιλοραλάκιας ώρες-ώρες και το Blizzard Mountain το DLC που κάνανε είχε
ήταν τρομερή η αίσθηση το να κατεβαίνεις στα βουνά και όλα ήταν με χιόνια. Να ντριφτάρεις μέσα στις τροφές με τα 200 χιλιόμετρα ήταν τρομερή η αίσθηση μέσα στα χιόνια. Πάντως, ναι, ποιο Forza Horizon μέχρι τώρα που έχεις παίξει προτιμούσες, ποιο ήταν αυτό που σου άρεσε περισσότερα? Να σου πω την αλήθεια, πρωί είναι βαριέμαι να παίξουμε τιμονιέρα. Όχι, σκατώσαμε τον χρόνο. Καλά, χρόνο δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς, άρα μπορούμε να κάνουμε exit. Για την ώρα φαίνεται να είμαστε τέταρτος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε βελτίωση από το 4 στο 5, είχε ωραία βελτίωση. Είχες πάρει μέρος καθόλου στα event και στα τουρνουά μας που είχαμε κάνει στο Forza Horizon? Κοίτα, με τον Σαμ και τον Ιορδάνη νομίζω στο πρώτο τελευταίο ή στο τελευταίο είχαν παίξει και κάποιες πίστες που είχα φτιάξει και είχαν καρκινιάσει. γιατί έφτιαχνα κάτι πίστες αρκετά rally cross, πώς λέγεται αυτό που είναι στενά και είναι ψηλό rally φάση. Αυτό ήταν το πιο ωραίο κομμάτι για μένα στο Forza Horizon 5, που μπορείς να φτιάξεις δικές σου πίστες. Αν δίνανε και στο Motorsport αυτή τη δυνατότητα να φτιάξεις δικές σου πίστες... Μου την έλεγε... Μ' αγαπούσανε... Αχ, αμάν. Με ξέφτες πίστες είχα φτιάξει ένα τουρνουά που πραγματικά τα παιδιά ήταν σε άλλο επίπεδο. Τρέχανε πολύ γρήγορα. Ήταν πολύ γρήγοροι και έλεγα να τους δυσκολέψω λίγο. Αλλά ναι, μακάρι να μπορούσα να φτιάξουμε και πίστες στο Forza Motorsport. Θα ήταν τρομερό. Και ας μην έχει τόση λεπτομέρεια στο περιβάλλον γύρω-γύρω. Θα ήταν ωραίο, χωρίς εμπόδια. Λοιπόν, είδα χθες λίγο gameplay, η αλήθεια είναι δεν το έχω κατεβάσει γιατί είχα παίξει τόσο το Modern Warfare 2 το προηγούμενα που δεν μπορώ πια άλλο να το συνεχίσω. Μου τραβάει το ενδιαφέρον το zombies, θέλω να το δώσω μια ευκαιρία για τα zombies, αλλά δεν το έχω δώσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι οι παίχτες είναι λες και έχουν πάρει έκσταση, τρέχουν τόσο γρήγορα. Έχει πολύ γρήγορο gameplay. Παίρνουμε το slipstream και το προσπερνάμε, ωραία. Εσένα πώς σου φάνηκε? Για να έχεις κολλήσει μια εβδομάδα πρέπει να σ' αρέσει.
Άμα σου πω, δεν θυμάμαι. Είναι κατά ένα πεντάμινο τώρα που το έχω διαγράψει. Είχα παίξει τις πρώτες 2-3 σεζόν, νομίζω. Αλλά να σου πω, εμένα μου άρεσε, η beta μου άρεσε περισσότερο από το Modern Warfare 2 από το κανονικό παιχνίδι. Ήταν πιο στρατηγικό κάπως. Μάλλον δεν είμαι του παιχνιδιού του τρέχω και πυροβολά ό,τι βλέπω μπροστά μου. Ξέρεις που το θέλω κάτι λίγο πιο ρεαλιστικό. Πολύ ωραίο αγώνα έχουμε εδώ πέρα με την Corvette. Το αφήνουμε και λίγο χώρο, όσο μπορούμε δηλαδή. Πάει να κάνει ένα σουιτσερού και δεν του βγαίνει. Αλλά στην ευθεία να δούμε θα μας έχει, μάλλον έχει πιο καλή τελική. Αν μου έλεγες τώρα να γυρίσω πίσω στο Black Ops το 1 ή στο Cold War που είχαν τρομερό zombie mode, θα το κατέβαζα σήμερα. Κλείνει την εσωτερική γραμμή για να μην μπορεί να μας προσπεράσει από μέσα τουλάχιστον. Αργήσαμε να πατήσουμε φρένο. Sorry, έβλεπα το chat. Ωραία. Λοιπόν, θα σου πω, το campaign στο πρώτο, στο Modern Warfare 2, έτσι δεν λεγόταν τώρα το τελευταίο που είχε βγει, ήταν τρομερό. Αν και εγώ το είχα παίξει day one που είχε πάρα πολλά bugs και glitch. Τώρα αν τα έχουν φτιάξει αυτά, που θεωρητικά θα τα έχουν φτιάξει, ήταν τρομερό. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Τώρα στο καινούργιο δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά έχω ακούσει ότι και εκεί είναι μικρό. Κάτσε να φτάσω στην ευθύνη να διαβάσω το υπόλοιπο μήνυμα. Καλημέρα σε όσους έχουν μπει στο stream και βλέπουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα στον Κινεζιάρη. Έχεις ετοιμάσει τον καφέ σου? Ο Κινεζιάρης για παράδειγμα χθες ήταν μέσα στο stream του Call of Duty και γάζωνε κόσμο. Οκ. Sorry, τώρα διαβάσα. Ghost Rider, τώρα διαβάσα το υπόλοιπο το μήνυμα. Χαίρομαι που σου αρέσει. Χαίρομαι, πραγματικά. Μου κάνεις να θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ σε κάποιο σημείο. Όπου ο τρίτος έχει κάνει ένα λάθος, έχει χάσει χρόνο. Ghost Rider, κοίτα να δεις, αυτό που έπρεπε πρόσφατα, έκανα ένα stream το World War 2 και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Άσχετα από τα mechanics και τα λοιπά που γενικότερα μου άρεσαν περισσότερο, αυτό το να σου πετάνε ζωή, να σου πετάνε σφαίρες και τα λοιπά στο campaign τουλάχιστον. Το multiplayer το είχα λιώσει, δεν το θυμάμαι όμως και πάρα πολύ από τότε που είχε βγει. Θυμάμαι μόνο ένα mode που είχε ωραίο, που έπρεπε να συνοδέψει το tanks και να καταστρέψει μια γέφυρα. Ήταν ωραίο mode αυτό. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι τα γραφικά για παιχνίδι του 2017, αν θυμάμαι, τι ήταν, κρατούσαν πολύ καλά και σήμερα. Τώρα για το zombie mode που είχε μέσα δεν το θυμάμαι καθόλου. Είχε zombies νομίζω, αλλά δεν θυμάμαι πώς ήταν.
προσπαθώντας να το πιέσω να πετάει έξω το αυτοκίνητο, θα έρθει τώρα η πόρτα από εσωτερικά. Το αφήνουμε λίγο χώρο για να μπορέσει να προσπεράσει. Φτιάχνουμε τώρα εμείς την εσωτερική γραμμή και το κλείνουμε την εσωτερική γραμμή για να μην μπορεί να περάσει από μέσα. Με το tune που έχουμε κάνει και το slipstream που παίρνει δεν μας φτάνει η Porsche. Ψήλω ρίψω και την έπρεπε να πατήσει φρένο εκεί πέρα και γι' αυτό δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Βασικά τον ανάγκασε να πατήσει φρένο γιατί του έκλεισε την εσωτερική γωνία. Ήταν λίγο επιθετικό αυτό. Sorry στο chat, μια στιγμή δεν μπορώ, βλέπω το να προσπαθώ να κερδίσω χρόνο. Θεωρητικά θα μπορέσουμε να πάμε μετά σε soft. Νομίζω η καλύτερη στιγμή για pitch θα ήταν αυτό το γύρο. Και είμαι στη λάθος γραμμή, η Porsche θα μπορέσει να μας προσπεράσει. Α, μας αφήνει ακόμα να πάμε από την άλλη πλευρά. Κρατάμε την εσωτερική γραμμή και τα λάστιχα δεν μας κρατάνε, μας πετάνε έξω, θα περάσει τώρα η Porsche. Και ακόμα μία Mercedes. Κάνουν πολύ καλή οδήγηση αυτή μπροστά. Μπαίνουν όλοι στα πίτα που κι εμείς εννοείται. Δεν έχει λόγο να πάρουμε κανένα ρίσκο. Ωραία, δοκιμάζουμε το ρίσκο με softs. Θεωρητικά όλοι θα πάνε σε soft. Υποθέτω ότι τα soft θα αντέξουν τρεις γύρους, αν όχι θα δυσκολευτούμε. Αλλά έχουμε χάσει κάποιες θέσεις, πρέπει να πάρουμε το ρίσκο. Παίρνουμε το slipstream, είμαστε πιο γρήγοροι στην ευθεία. Κρατάμε την εσωτερική γραμμή. Το αφήνουμε και λίγο χώρο. Για να δούμε, επόμενος, I kill tacos. Θεωρητικά αυτό που είναι τώρα αυτή τη στιγμή πρώτο θα αναγκαστεί να μπει στα πιντε, θα αντέξουν τα λάστιχά του, άρα θα κερδίσουμε ακόμα μία θέση από εκεί πέρα. Πήραμε λάθος στροφή. Πάμε. Τζενέρι, Ghost Rider, να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Sorry που απλά δεν κάνω τον αγώνα, δεν μπορούσα να διαβάζω ταυτοχρόνως. Πάντως αν πάρω το Modern Warfare 3 εννοείται θα κανονίσουμε να μπούμε καμιά μέρα όλοι μαζί, να μπω κι εγώ στην παρέα.
υψηλό έψησε, με έψησες, όχι με ψηλό, με έψησες βασικά με το gameplay και τα καλά λόγια που είπες. Με έψησες. Για πέρα Κινεζιάρη, το δικό σου πρόγραμμα τι λέει σήμερα? Οι Mercedes μπροστά είναι αρκετά γρήγοροι, κυρίως στην ευθεία. Δεν έχει και πολλά σπροξίματα μπροστά, άρα δεν βλέπω να κερδίζουμε κάπου χρόνο. Ένα αυτοκίνητο εμφανίζεται μπροστά. Αυτό μας δώσει την ευκαιρία να κερδίσουμε στο μία ή δύο θέσεις. Παιδικές χαρές, ε! Αυτά είναι. Νομίζω σε είχα δει πριν 2-3 μέρες παρκαρισμένο, είχες πάει στην καφετέρια που είχαν πάει και τότε με ντομάνο. Είχα δει το αυτοκίνητο παρκαρισμένο απ' έξω. Τα ελαστικά μας σίγουρα θα κυτρινίσουν, άρα δεν θα μπορέσουμε να πιέσουμε και πάρα πολύ μέσα στον επόμενο γύρο. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα πίσω απόσταση, το οποίο είναι σχετικά ασφαλής, αν δεν κάνω βλακεία. Κινεζιάρικα, μια ταβερνούλα το βράδυ, δεν παίζεις τίποτα, δεν κάνεις τίποτα. Προσπαθώ να πιέσω, βελτιώνουμε λίγο τον χρόνο, αλλά δεν φτάνει. Ο Kill Tacos είναι πολύ γρήγορος. Μπράβο του, είναι πολύ καλός. Και γενικότερα φαινόταν να είναι πολύ καλό λόμπι αυτό. Ξεκινήσαμε τέταρτη, πέμπτη καταλήξαμε, χάσαμε μία θέση. Ο μπροστινός πάει τάπα, δεν έκανε λάθη, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και Κινεζιά, να σου πω αυτό που έχω καταλάβει σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι εάν καταφέρεις να περνάς την πίστα χωρίς πολλά λάθη, είσαι μια χαρά. Είναι τα λάθη που σε πετάνε έξω και τα λοιπά, οι στούκες που σου κοστίζουν χρόνο και χάνεις τον αγώνα. Στον δρόμο να το κρατάς και είσαι μια χαρά.
ούτε πολύ πίεση, κανονικά οδήγηση. Κινεζιάρη, για πες εντυπώσεις από χθες το stream του Modern Warfare 3, πώς πήγε? Είναι πιο γρήγορα, ε. Αυτό συζητούσαν πριν και με τον Ghost Rider. Βασικά, αυτό έλεγα και εγώ πριν στον Ghost Rider, ότι μου φάνηκε λες και οι χαρακτήρες είναι, έχουν πάρει κανένα τίποτα έκσταση και τρέχουν αβέρτα γρήγορα. Μου φάνηκε ότι είναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι πιο παλιά σε κάποια άλλα παιχνίδια που είχες να βάλεις cheat για να τρέχεις πιο γρήγορα κτλ. Αυτό μου θύμιζε. Έλα, ο Ghost Rider είπε ότι έχει πολλά modes. Shipment, ε. Από ό,τι είδα έχει και πάρα πολλές παλιές πίστες, που οι παλιές πίστες είχαν και πολλά bugs και τώρα τα έχουν φτιάξει. Είχε κάτι, όχι bugs ακριβώς, είχε κάτι μέρη τα οποία μπορούσε να πας και δεν σε έβλεπε κανένας. Οι πίστες πώς σου φάνηκαν κατά τα άλλα εκτός από τη shipment? 16 πίστες, α. Είναι μακράν καλύτερο από ό,τι μας είχε προσφέρει στην αρχή του Modern Warfare το 2. Έχει και παλιές πίστες ή μόνο καινούργιες? Ινδιανάπολις. Για να δούμε. Θέλει ένα level ακόμα. Και τα δύο, ε. Και βγάλαν μόνο Discipline. Βροχερός καιρός. Ω, πολύ βροχερός καιρός, έχουμε βάλει wets. Tune car, για την ώρα θα το δοκιμάσουμε, δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι. Α, έτσι κι ένα γύρο, δύο, τρεις γύρους να το πενταρίσουμε και θα αλλάξουμε αμάξι. Τώρα, Κινεζιέρη, πότε ξανά έχουμε event με Modern Warfare 3 για να στριμάρουμε? Έχουμε τίποτα στο πρόγραμμα? Πέμπτη, ε. Κλασική ώρα, 10:30. Δυσκολεύει το αμάξι πέρα να κρατηθεί στο δρόμο. Είναι μια από τις πιο μεγάλες χαρές μου, μιας και εγώ δεν παίζω Modern Warfare, να σας βλέπω επειδή μου πρέπει να αλληλοσκοτωνόσαστε, κυρίως όταν έχετε γεμάτο lobby και παίζετε μεταξύ σας και ρίχνετε η πλάκα. Εκεί πέρα το stream έχει πολύ γέλιο. Είναι ωραία δουλειά αυτή που έχετε ρίξει εκεί πέρα στο Modern Warfare. Ναι, τα ζόμπι με καλούν. Είσαι κακή επιρροή, ρε παιδί μου. Ένα 30 γρηγορότερος χρόνος. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να ρίξουμε ένα 2 δευτερόλεπτα ακόμα.
Δεν είδα καθόλου στην πιο μεγάλη ευθεία πόσα χιλιόμετρα πιάνει το αμάξι. Για να δούμε αν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα στις σχέσεις. Ίσως να μπορούσαμε να την κοντίνουμε λίγο. Εδώ πέρα πιάσαμε μόνο πέμπτη ταχύτητα, δεν πιάσαμε την έκτη. Έχουμε βελτιώσει κατά μισό δευτερόλεπτο. Για γεμάτο ντεπόζιτο, συγκριτικά με τους περισσότερους που οδηγάνε πάντα με άδειο ντεπόζιτο, είμαι σε καλό χρόνο. Έβδομος, αν το άδειαζα κιόλας ίσως να βελτιώσουμε και για ένα δευτερόλεπτο. Θα είναι σίγουρα ενδιαφέρον αγώνας. Πάμε απευθείας για ένα qualify. Minutes till race start. Κοίτα να δεις, αν παρατηρήσεις τους αγώνες, κατά μέσο όρο, περίπου στα 200 μιλισεκόντ κερδίζεις κάθε γύρο γιατί αδειάζει και το ντεπόζιτο. Είναι ταυτόχρονα όμως ότι έχεις όλο και περισσότερο ελαστικό στην πίστα και αυτό σε βοηθάει να έχεις καλύτερα κρατήματα. Δεν θα το δούμε σε αυτόν τον γύρο, στον επόμενο γύρο θα το δούμε καλύτερα. Να δούμε, είχα πριν ένα 32, να δούμε πόσο πιάνει τώρα. Θεωρητικά υπάρχει αλλαγή. Είναι ο τελευταίος αγώνας που κάνουμε με αυτό το αμάξι. Μπορώ επιτέλους να το βάλω στην άκρη γιατί το πινταρίσαμε. Αργήσαμε να πατήσουμε φρένο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το αμάξι δεν είναι για αυτή την πίστα. Έχει πάρα πολλές κοφτές στροφές. Κυρίως στον βρόχινο καιρό δεν πατάει καλά το αυτοκίνητο κάτω. Αλλά για να δούμε. Με άδειο ντεπόζιτο πιάσαμε ένα 32. Για να δούμε στον επόμενο γύρο. Έχουμε και ένα μπροστά μας, το οποίο σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο το θέμα ταχύτητας. Τώρα μπορούμε να συγκρίνουμε κιόλας άμα έρχομαστε πιο κοντά ή όχι. Χάνουμε χρόνο στο πρώτο σέκτορ. Εδώ πρέπει να πατάμε λίγο παραπάνω τα κέρμπ, μήπως μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο από αυτά. Κερδίζουμε ελαφρά λίγο παραπάνω χρόνο, δεν θα μας βοηθήσει όμως να κερδίσουμε και πολλές θέσεις αυτός ο χρόνος. Με τρόμαξε με το Audi. Θα κερδίσουμε τουλάχιστον μία-δύο θέσεις με αυτόν τον χρόνο. 7η ήμασταν, 5η βγήκαμε τώρα.
Ορκεστράει πάρα πολύ το αμάξι μπροστά. Οδηγάμε τελείως διαφορετικό setup με το παιδί μπροστά, άρα... αλλά τον βλέπω να είναι γρήγορος. Θεωρητικά θα κάνει καλύτερο χρόνο. Αχ, το ζωρίσαμε τσάμπα. Χάσαμε τη στροφή, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα έχει σίγουρα καλύτερο χρόνο. Χάσαμε βασικά αρκετό χρόνο, άρα... ξεκινάμε πέμπτη μάλλον τον αγώνα. Δεν βλέπω να προλαβαίνει κάποιος άλλος να κάνει τον γύρο του. Κινεζιάρες, ή δώσ' καμιά ευκαιρία στα το Zombie Mode στο Modern Warfare 3. Αχ, αγώνα στα βρόχινα. Έχεις δώσει καμιά ευκαιρία το Zombie Mode στο Modern Warfare 3, το έπαιξες? Πώς φάνηκε σένα το τέλειο, χαίρομαι, χαίρομαι. Το ότι θα κάναμε stream και θα ζητήσουμε για Modern Warfare 3 σημαίνει ότι μάλλον πρέπει να πάω να το δοκιμάσω κι εγώ. Λοιπόν, για να δούμε τον αγώνα. Ξεκινάμε. Είμαστε στο μέσο αυτή τη στιγμή, να δούμε πού θα μας καταλήξει ο αγώνας. Τριάδες θέλει, άντε με την παρέα που είμαστε, τρία άτομα βρίσκουμε εύκολα. Τελευταία φορά η Mercedes στον αγώνα. Χαλιά κίνηση. Ας πούμε ένα αντίο στη Mercedes μας, δεν θα την ξαναδούμε σε αγώνα. Την πενταρίσαμε, τελείωσε και αυτή, πάμε στο επόμενο αμάξι. Πατάμε νωρίς φρένο για να μην τρακάρουμε κανέναν. Δεν... είμαστε πολύ τυχεροί. Έλα, παίρνα. Δεν θα σε περάσω, τώρα μαλακία έκανα. Εσείς... δεν φαίνεται να είναι ωραίο το λόμπι αυτό, έχει αρκετές στούκες. Έστριψα όσο πιο νωρίς γίνεται για να μην με στουκάρει άλλος από πίσω. Άργησε να πατήσω φρένα, πάμε. Για να δούμε τον τρίτο, αν τον προλαβαίνουμε να τον ξεπεράσουμε. Ή θα πρέπει να κρατήσουμε άμυνα για τον αουπίσω. Πίσω βλέπουμε ωραίες κόντρες. Λοιπόν, έχουμε ένα κενό και πίσω και μπροστά.
όσο δεν κοντεύω τους μπροστινούς, τόσο πιο πολύ θα φοβάμαι τους από πίσω, γιατί ή από πίσω όλο και κάποιον πιο γρήγορο θα έχει από μένα. Νάτος, η Άστον Μάρτιν πίσω φαίνεται να είναι ο καλός οδηγός. Θα κρατήσουμε άμυνα όσο μπορούμε, χωρίς να κοστίσουμε κανένας τον αγώνα βέβαια. Προσπαθούμε να κλείσουμε τις εσωτερικές γραμμές για να τον αναγκάσουμε να πάει από την εξωτερική γραμμή. Αλλά μάλλον τώρα με το slipstream θα μας έχει. Δεν μας φτάνει με το slipstream. Πολύ καλό αυτό. Κλείνουμε ξανά την εσωτερική γραμμή. Δεν μπορούμε να την κλείσουμε καλά, μας πετάει έξω. Α. Ωραία οδήγηση έκανε για στον Μάρτιν. Πολύ ωραία οδήγηση. Έλα, σ' αφήνω χώρο, σ' αφήνω χώρο, άντε, άντε. Έλα ρε, σ' αφήνω χώρο, ξεκόλα. Κλείνουμε την εσωτερική γραμμή. Πέμπτη ξεκινήσαμε, πέμπτη μείναμε, δεν ξέρω αν θα κρατήσουμε την θέση όμως, γιατί ο Tyler Giskin είναι πολύ γρήγορος. Αν δεν μας τρακάρει κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ο βρόχινος καιρός δεν είναι το φόρτε μου. Καλύτερη έξοδο. Κρατάει την εσωτερική γραμμή. Αν αυτό δεν είναι ποινή. Και πήρε ποινή ένα 40. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να ξαναπάρουμε την θέση αν μείνουμε κοντά του. Πολύ αγώνα ακόμα, έχουμε ακόμα και pit stop να κάνουμε. Μας αφήνει σιγά σιγά πίσω, κινδυνεύουμε να βγούμε και έξω από το 1.90 που είναι η ποινή του. Στον επόμενο γύρο θα μπούμε στα pit.
θα αναγκαστούμε πάλι να κρατήσουμε άμυνα. Η Chevrolet βλέπω ότι τρέχει αρκετά, ότι έχει έρθει πολύ κοντά. Έλα ρε, είπαμε, χαλάρωσε. Έλα, παίρνα, δε. Να καθόμαστε, τσακωνόμαστε, βρε, χαλέσει και τον αγώνα τελείως. Ναι, είναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, περισσότεροι τρακαίνουν κατά λάθος και λες γιατί είναι βρόχινος καιρός. Προσπαθώ να οδηγήσω όσο πιο καθαρά γίνεται τώρα και δεν βγαίνει. Και να ζιάρεσαι, μπαίνεις καθόλου ακόμα motorsport. Μπαίνουμε απευθείας στα pit, μήπως καταφέρουμε και ένα άντρα κάτω στο μπροστινό μας. Πού και πού, Πριν με τον Ghost Rider λέγαμε, έλεγε ότι προτιμάει το Forza Horizon 5 από το Motorsport. Εσύ τι προτιμάς? Σε κόβει για Horizon και σένα. Γιατί είναι πιο διασκεδαστικό το Horizon. Είναι διαφορετικό. Εγώ έλεγα ότι αυτό που μου άρεσε και θα ήθελα να υπάρχει στο Motorsport είναι να μπορείς να φτιάξεις και εδώ τις δικές σου πίστες. Και ας είναι διαφορετικούς τύπους πίστες, δηλαδή είναι τέτοιο circuit αγώνας να μπορείς να φτιάξεις εκεί πέρα. Θα ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε. Θα χαιρόντουσαν οι Xbox και χελάσαμε να φτιάχνα πίστες εδώ. Ναι, το Horizon ήταν άπαιχτο, ήταν πολλές ώρες. Κυρίως με τα τουρνουά και τα event που κάναμε. Το βαριό μου το διέγραφα, μετά από μια εβδομάδα λέγατε event τουρνουά και το ξανακατέβαζα. Λοιπόν, τώρα την άλλη Τρίτη έχουμε event, γιατί συζητούσαμε για motorsport, να κάνουμε event motorsport ή να κάνουμε e-football, και τελικά θα κάνουμε e-football από την αποφάση διοίκησης, σωστά? Είχαμε τύχει από τα pit stop, βγήκαμε σε καθαρό πεδίο, άρα μπορούμε να τρέξουμε κανονικά χωρίς κόντρες, χωρίς τίποτα. Ή football κύπελο. Ωραία. Έχει κόσμο ακόμα που δεν έχει μπει στα pit. Θα μπουν τελευταία στιγμή στα pit, δεν θα μπουν καθόλου. Αλλά τα λάστιχα τους δεν θα αντέξουν, άρα θα κερδίσουμε και άλλες θέσεις από εκεί πέρα. Για να δούμε, εγώ να δω πότε κιόλας θα κάνω τους αγώνες από το τουρνουά που έχουμε το eFootball που τρέχει αυτή τη στιγμή. Μάλλον Δευτέρα θα είμαι, συγγνώμη, την Τρίτη μάλλον θα μπορέσω να το κάνουμε τα μάτς που έχουμε ακόμα.
Κερδίσαμε μια θέση από ένα αποδογύρισμα. Από τέτακε. Όσοι μπήκανε τώρα στο stream, καλημέρα στα παιδιά. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Αγκομαχάμε εδώ πέρα στην Ινδιανάπολις. Μας προσπεράσει τώρα, έχει την εσωτερική γραμμή. Πατάμε πιο πριν φρένο μπας και μπορέσουμε να περάσουμε από μέσα. Όχι, δεν μας αφήνει τα περιθώρια. Καμία ωραία προσπέραση. Δύσκολο λόμπι σήμερα. Είναι πολύ γρήγορα τα παιδιά. Στον επόμενο αγώνα δεν θα κάνουμε qualify για να έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, γιατί όποτε κάνουμε qualify μένουμε κάπου στο μέσο ή μπροστά και είναι οι αποστάσεις αρκετά, τα επίπεδα είναι αρκετά όμοια, είναι λίγο πιο γρήγορη και έτσι δεν έχει πολύ χαβαλέ ο αγώνας, άρα στον επόμενο γύρο δεν θα κάνουμε qualify. Παραπατήσαμε στο κέρμπ, κλείσαμε πολύ νωρίς η στροφή, δεν χρειαζόταν. Τελευταίος γύρος λοιπόν. Δεν πήγε όπως θέλαμε. Μπροστά έχει κάτι μπουλούκια. Μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα και να κερδίσουμε μία θέση έστω. Αλλά και πάλι χαμένοι βγαίνουμε σε αυτήν την αγώνα. Πολλές ποινές τελευταία στιγμή. Ωραία. Χάσαμε τρεις θέσεις αυτόν τον αγώνα.
Θα μπορούσε και χειρότερα, γιατί βρόχινος καιρός δεν είναι ποτέ το δυνατό μου σημείο. Για να δω. Λοιπόν, Κινεζιάρη. Στο eFootball, πώς θα πήγες εσύ μέχρι τώρα στο τουρνουά που έχουμε? Έχετε κάνει μία νίκη. Μπράβο. Α, αυτό είναι ωραίο. Μπράβο. Εγώ μαζί με τον Μάνο που δεν έχουμε παίχτες, δεν έχουμε ομάδα, δεν το έχουμε παίξει ποτέ στη ζωή μας και το ξεκινήσαμε τώρα. Ούτε μία νίκη δεν έχουμε καταφέρει. Αλλά εντάξει, είναι και ένα καλό επίπεδο που οι παίχτες που είναι μέσα στο τουρνουά. Όλα τα παιδιά που παίζουν μέσα έχουν ένα ενδιαφέρον επίπεδο. Απλά το έχουν παίξει παραπάνω και είναι καλύτεροι. Έχεις κάποιους που είναι πάρα πολύ καλοί, έχεις κάποιους άλλους που είναι okay. Είναι σε ένα βατό επίπεδο, μπορείς δηλαδή να κοντραριστείς, αλλά λόγω εμπειρίας και λόγω παιχτών σίγουρα έχουν ένα μικρό πλεονεκτηματάκι. Αλλά η παρέα μετράει, είναι πολύ ωραίες παρέες έχουμε αποκτήσει αυτή τη φορά. Τζερτζελέ, εννοείται. Να σου πω, δεν χρειάζεται να πας σπίτι για να με πατήσεις. Δεν χρειάζεται καν να πας σπίτι. Λοιπόν, πενταρίσαμε την Mercedes μας. Πάμε για το... Πάμε για το Black & Decker μας. Βρε, δεν χρειάζεται να πας σπίτι. Και μόνο που το... Γιατί ξέρω πως οδηγάς. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είσαι πολύ γρήγορος οδηγός. Αλλά πάντα χαίρομαι όταν... Νομίζω μια-δυο φορές έχει τύχει να τρέξουμε μαζί στο Horizon, νομίζω ήταν. Ναι, είσαι γρήγορος, ωραίος οδηγός, έχει πλάκα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, μπράβο κιόλας. Ο Τζερτζελές πάντα δίνει καλές συμβουλές για τιμονιέρες. Γιατί θυμάμαι ότι το αυτοκίνητο αυτό πετάει αρκετό κόλλο, το γυρνάμε λίγο προς το cornering. Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν συμπαθούμε πάρα πολύ, αλλά προσπαθούμε να το πενταρίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Τζερτζελέ, αγαπημένο αυτοκίνητο στο Forza GT. Όπως πάντα δοκιμάζουμε να οδηγήσουμε λίγο με γεμάτο deposit. Με γεμάτο deposit να δούμε πώς πάει το αυτοκίνητο. Είναι πολύ περίεργο αμάξι. Μάλλον θα δοκιμάσω το setup να το ξανακάνω reset τελείως και να το ξαναδώ. Δεν... Έχει τρομερό oversteer.
Εκεί που πετούσε κόλλο, τώρα που πετάει μούρι. Πακούρα, ε! Η αλήθεια είναι ότι το αυτοκίνητο των ονείρων μου ήταν πάντα μια Porsche. Άρα εγώ κλείνω προς τις Porsche. Και οι BMW ήταν ωραίες, οι δύο που έχει μέσα. Ένα 49 και βρώμικο, για να δούμε ακόμα ένα γύρο. Μισό δευτερόλεπτο βελτίωση. Εδώ έχουμε θέματα. Δεν κρατάει καλά το αμάξι σε αυτή τη στροφή, σε γρήγορες στροφές. Και η πίστα έχει 2-3 γρήγορες στροφές. Με την πιο σημαντική γρήγορη στροφή να έρχεται τώρα. Εδώ πάντα μπορούμε να κερδίσουμε θέσεις, γιατί συνήθως ο κόσμος πετάγεται έξω από τη μία πλευρά, από την έξοδο της στροφής ή σε αυτή την πίσω στροφή. Ένα 47 ο πρώτος, ένα 48 εγώ. Το Acura που λες, νομίζω το έχω δοκιμάσει. Δεν θυμάμαι τώρα, έχω δοκιμάσει τόσο αυτοκίνητα, δεν θυμάμαι τι εντύπωση μου είχε κάνει. Αλλά δεν είναι αυτοκίνητο που θέλω να πενταρίσω αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα το Black & Decker, Black & Decker. Προσπαθώ να τερματίσω. Αφού πενταρίσαμε την Mercedes μας, την AMG. Τα achievements τζετζελέ τα έχεις βγάλει όλα, τα έχεις καταφέρει. Ένα λεπτό ακόμα και ξεκινάμε τον αγώνα. Όπως είπαμε, αυτή τη φορά δεν θα κάνουμε qualify μόνο και μόνο γιατί είναι πιο ενδιαφέρον τα stream όταν δεν κάνουμε qualify. Αυτή η στροφή πάντα, ρε παιδί μου.
Λοιπόν, μένουμε όπως έχει, medium ξεκινάμε. Ωραία, είμαστε ένα lobby με δύο αυτοκίνητα μόνο. Θα δούμε αν ο αγώνας έχει ενδιαφέρον, αν δεν έχει ενδιαφέρον. Θα πάμε στον επόμενο αγώνα. Δίνουν την εσωτερική γραμμή, δεν έχει νόημα να τσακωνόμαστε, δυο άτομα είμαστε. Του δίνουμε ένα φυλάκι λίγο. Και πάμε, θα τον πιάσουμε τώρα. Αν μπορούμε βέβαια. Η Viper έχει σχετικά καλύτερα κρατήματα. Είναι πολύ ωραίο αυτοκίνητο η Viper, ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που πιντάρισα. Έχουμε καλύτερη επιτάχυνση, έχει καλύτερη τελική. Και με το slipstream δεν νομίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Πάλι παίρνουμε λάθος αυτή τη στροφή, την καταραμένη. Όχι!
Είναι πολύ ίσος αγώνας, δεν... Ό,τι μου κλέβει το ξαναπαίρνω πίσω και ό,τι κερδίζω το ξαναπαίρνει πίσω. Το πιέζουμε παραπάνω και αυτό μας κοστίζει. Μας έχει φύγει τώρα 2 δευτερόλεπτα. Για πείτε τίποτα ρε παιδιά στο chat. Αυτή τη στιγμή έχω 50 ρίσει. Δεν ξέρω, καμιά 14-15 αμάξια έχω 50 ρίσει. Ναι, είμαι νομίζω στο μισό δρόμο για να 50 ρίσω, για να πάρω το achievement για τα 30 αυτοκίνητα. Πρέπει βέβαια να 50 ρίσω ακόμα και τα 5 αμάξια από την ίδια εταιρεία. Έχω τώρα. Νομίζω 2-3 αυτοκίνητα έχω 50 ρίσει από τη Ferrari. Όπως και από την Porsche έχω 50 ρίσει 2-3. Και από την BMW έχω 50 ρίσει. Πρέπει κάποια στιγμή να κάτσω να ασχοληθώ μόνο με μία εταιρεία. Θεωρητικά στο τέλος του γύρου θα πάμε για softs. Μάλλον το ίδιο θα κάνει και ο μπροστινός. Εσύ Κινέζια ρε, πόσα αυτοκίνητα έχεις 50 ρίσει?
Μηδέν. Αυτό το οποίο με έχει βοηθήσει στο να πενταρίζω διάφορα αμάξια είναι τα εβδομαδιαία events που κάνουν. Στα εβδομαδιαία events που διαλέγεις αναγκαστικά καινούργια αμάξι, προσπαθώ να παίρνω από τις ίδιες εταιρείες. Δυστυχώς τώρα οι φόρμουλες και τα λοιπά είναι δεν τόσο σταθερές και έχω κολλήσει με το Forza GT. Γι' αυτό έχω αφήσει λίγο το achievement στην άκρη. Ταυτόχρονα κυνηγάω το achievement με τα liveries, όπως αυτό εδώ πέρα που έχω κάνει το Black & Decker. Τώρα με τα softs μπορούμε να πιέσουμε παραπάνω. Μπας και δούμε φως στον ορίζοντα. Κινεζιάρα, αυτή τη στιγμή τι achievement κυνηγάς, σε ποιο παιχνίδι? Θυμάμαι σε κάποια φάση είχες φάει κόλλημα με achievements να κυνηγάς, γι' αυτό σε ρωτάω. Mortal. Βρε να το λιγουρεύουμε και αυτό το Mortal. Έχουν βγει παιχνίδια φέτος. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπαίξεις. Και μετά έχεις εδώ πέρα ένα Forza το οποίο σου κλέβει όλο τον χρόνο. Ας πω, ξέρεις ποιο παιχνίδι μου τράβηξε τον ενδιαφέρον που θέλω να τσιμπήσω όταν βγει? Το Taxi Simulator. Έχει πλάκα να είσαι τα ρήφας. Νομίζω είναι στη Βαρκελόνη. Ναι, φέτος είχε πολύ πράγμα κινηζιάρι, είναι απίστευτο. Είναι χαρά το κάθε gamer φέτος. Και οι δύο συνδρομές, και του PlayStation και του Xbox, δώσαν πάρα μα πάρα πολλά παιχνίδια. Είχε στο PlayStation, έχω κάποια στιγμή να ξεκινήσω το καλύτερο Protocol, ακόμα δεν το έχω ξεκινήσει. Ο 1η Ιανουαρίου που θα έχω 2 εβδομάδες διακοπές, σίγουρα θα ξανααρχίσω να παίζω και διαφορετικά παιχνίδια. Θα δω και τι είναι ενδιαφέρον για να το στριμάρουμε. Μιας και όλα τα παιχνίδια έχουν πιο πολύ χαβαλέ με το κάνεις με παρέα. Πάντως, κινεζιάρ, και στο event που κάναμε Mortal Kombat έχει πάει πολύ καλά, νομίζω ο δεύτερος είχε βγει. Συγγνώμη, όχι Mortal, Street Fighter. Αλλά και στο Mortal Kombat έχει πάει καλά, αν θυμάμαι. Θύμισε μου, στο Mortal είχες κερδίσει το τουρνουά στο Mortal. Να πούμε ότι ο Κινεζιάρης ήταν το άτομο που με έβαλε μέσα στο GGPT Gaming, κάνοντας το πρώτο τουρνουά που ήταν 2v2 στο Gears of War, το 5. Είχαμε ρίξει πολύ γέλιο αυτόν τον καιρό.
Έχουν περάσει κοντά 2 χρόνια από τότε, αν θυμάμαι καλά. Και από τότε μέχρι σήμερα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κοινότητα του GGPT Gaming. Ενώ ότι έχει μεγαλώσει. Λάθος λέξη χρησιμοποίησα, έχει μεγαλώσει, ναι. Η soft γόμα κοκκίνησε, όχα, μαν. Δεν πειράζει, εκείνες γιάρι. Και εγώ μετά από 2 χρόνια. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα events μας μπαίνουν παιδιά από όλα τα επίπεδα. Και εντάξει, ο χαβαλές πάνω απ' όλα. Αλλά έχει κάτι παιδιά μέσα τα οποία είναι τόσο καλή σε αυτά τα παιχνίδια. Παίζεις motorsport, έχεις παιδιά που παίζουν μόνο motorsport. Αλλά είναι πάντα ενδιαφέρον να βλέπεις λίγο συγκριτικά με άλλα παιδιά σε τι επίπεδο είσαι, να γνωρίσεις καινούργια άτομα. Μέσα αυτό το GGPT Game έχω γνωρίσει τόσα άτομα. Καινούριους ανθρώπους, καινούριες παρέες. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Αχ, τώρα έχω έναν σκύλο να με παρενοχλεί. Πού πας βρε Τόμπι? Κάτσε βρε, τώρα βρήξε να έρθεις. Κάτσε ρε, μη με γλύφεις. Μη με γλύφεις ρε. Κάτσε, κάνουμε αγώνα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας. Άδειο λόμπι. Μπράβο στον Crimson Only. Great race. Πάμε τώρα στο επόμενο λόμπι, μπας και είναι γεμάτο επιτέλους. Έλα να σε κατεβάσω. Μπαλάκια. Accept all. Και πάμε πια στο επόμενο. Μουτζέλο. Κάτσε βρε. Εδώ κάτσε, εδώ. Εδώ είσαι. Μου κάνει επίθεση ο σκύλος μου, ανεβαίνει πάνω στο... Χοροπηδάει επάνω μου. Κάτσε κάτω. Μπράβο. Ων, ναι. Θα συνεχίσουμε με τη McLaren. Θα δούμε. Η McLaren είχε δοθεί πριν μία εβδομάδα δωρεάν με το Car Pass. Αυτή την εβδομάδα δώσαν δωρεάν την AMG. Ανυπομονώ να δω την άλλη εβδομάδα τι θα δοθεί δωρεάν και από τι κατηγορία θα είναι. Λοιπόν, ακόμα ένα άδειο λόμπι. Τι πάει σήμερα στραβά? Τρεις γύρους βενζίνα έχουν πάρα πολύ...
Δεν χρειαζόμαστε τόσο καυσαέριο. Καύσιμο. Κάτσε να... να πάμε μια quick practice. Να το προσαρμόσουμε αυτό. Πάμε για 9 γύρους βενζίνα. Να δούμε λίγο πώς είναι το αυτοκίνητο στην πίστα. Να δούμε στη μεγαλύτερη ευθεία αν πρέπει να αλλάξουμε κάτι στα γρανάζια. Όχι, μια χαρά είναι. Οπα, οπα, οπα. Με τρόμαξες. Μπαίνει κόσμος, αυτό είναι καλό. Δεν θα έχουμε όπως πριν ένα λόμπι με δύο άτομα. AMG ο οποίος μας ήταν σε qualify και έκανε skip the lap, μάλλον... Άρα έχασε ένα γύρο το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε να έχουμε ένα qualify. Καλημέρα στο Μάνο. Δώσ' μου ένα λεπτό, Μάνο. Ένα λεπτό να δω λίγο, θα το δω τώρα το chat. Ναι, παίξαμε. Πριν είχαμε έναν αγώνα με. με ένα άτομο μόνο ακόμα. Ακόμα. Αυτή τη στιγμή βλέπω μόνο 4 άτομα στην πίστα, το οποίο δεν ξέρω. Έγινε τροφόβος και τρόμος μου να μην έχει άτομα μέσα. Βλέπω joint lobby, joint lobby, joint lobby. Βλέπω μαζεύεται κόσμος. Πόσοι πια να φύγουν από αυτούς. Μάνο, έμαθα το stream χθες, πήγε πολύ καλά με το Modern Warfare 3 που κάνατε. Είναι ένα, με το tune που έχω κάνει λίγο understeer το αυτοκίνητο, oversteer το αυτοκίνητο. Μας πετάει μπροστά η μούρη λίγο εκτός. Μέσα από το tune που έχουμε κάνει έχουμε χάσει λίγο από ταχύτητα, το οποίο ελπίζουμε να κερδίσουμε από τις στροφές. Αλλά είμαστε 2 δευτερόλεπτα. Είδα το χρόνο, δεν είδα την πίστα, τη στροφή. Είμαστε 2 δευτερόλεπτα πιο αργοί. Για να δούμε πόσο μεγάλο λόμπι έχουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μαζευτήκαμε 24 άτομα. Όπως είχα πριν, δεν θα κάνω qualify αυτή τη φορά, γιατί όσες φορές κάνω qualify οι αγώνες γίνονται ψιλοβαρετοί μπροστά. Έχει πιο πολύ suspense πίσω. Είχε ένα θέμα το παιχνίδι, δεν το έλυσες, ε. Μάνο, πόσα αυτοκίνητα έχεις 50 εσύ. Με ρώτησε πριν ο Κινεζιάρης και λέω να σου προωθήσω την ερώτηση.
Καλημέρα κιόλας, Μάνο. Ξέχασα το... 30 αυτοκίνητα, ε. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι δεν σ' είχα για μοτοσποράκια. Σ' είχα για... Horizon. Αλλά ένα πράγμα το ήξερα, ότι στο, ακόμα και στο motorsport θα τρέχεις πιο γρήγορα. Είσαι ρε παιδί μου, είσαι gamer, είσαι πολύ γρήγορος. Η BMW μπροστά. Α, πάτα καλά. Πάντως, μάλλον το επίπεδο στο motorsport, στα lobbies μέσα, είχαν πάρα πολύ. Άμα το δω δηλαδή συγκριτικά με το πώς ήταν στην αρχή, και σήμερα σχετικά μόνο στις βροχές είχε, στην Ινδιανάπολης με βροχή, μόνο εκεί είχαμε πάρα πολλές στούκες και πολλές ποινές. Σαν να το ξεκινάει ο αγώνας. Καλημέρα σε όσους μπήκανε στο stream τώρα. Αλλά ακόμα και με κίτρινα ελαστικά το αυτοκίνητο οδηγείται πολύ ωραία, δεν το περίμενα. Μάνο, να σε ρωτήσω, ποιο ήταν το αγαπημένο σου event το εβδομαδιαίο που κάνουμε στο Forza Motorsport? Να φανταστώ δεν θα μου πεις τις φόρμουλες, γιατί οι φόρμουλες είναι αρκετά ζόρικες. Ωρα! Είχες χρόνια να παίξεις έτσι racing, α? Κάτσε να βγούμε λίγο από την πίστα, γιατί μην μας τρακάρουν κιόλας, κρίμα είναι. Θα σου πω, racing παιχνίδια σαν και αυτά παίζω αρκετά συχνά, αλλά χρόνια έχω να φάω τέτοιο κόλλημα. Forza GT, ε. Εμένα ξέρεις ποια μου άρεσαν. Μου άρεσαν και τα... Θυμάσαι όταν είχε μπει αυτή με την Lamborghini Diablo? Ή ποια ήταν, και κάτι παλιές Ferrari και τα λοιπά, τώρα εποχή 90-80, κάπου εκεί ήταν. Και αυτό το event μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό το event ήταν τρομερό, δηλαδή το είχα ευχαριστηθεί. Μετά κάτι, μετά που βάλαν την BMW, κάτι παλιές Ferrari. Λοιπόν, όλα μια χαρά εδώ. Ωραίο λίβερ έχει Πόρσε. Όπως είπαμε, ξεκινάμε πίσω-πίσω, εδώ θα κάνουμε qualify γιατί έχει πιο πολύ ενδιαφέρον.
Πρέπει να το εμπλουτίσουν, ναι. Πρέπει να φτιάξουν καλύτερη καριέρα. Δηλαδή και το stream που έκανες με Gran Turismo έχει τρομερό. Έχει πολύ ωραίο campaign το Gran Turismo. Θέλει δουλειά, η αλήθεια είναι. Θέλει. Χθες, για παράδειγμα, ήθελα να παίξω χαλαρά με έναν φίλο μου και λέγαμε να παίξουμε χαλαρά Forza Motorsport. Πολύ χαλιά κίνηση. Θέλω να παίξουμε Forza Motorsport για χαβαλέ. Δεν μπορείς να κάνεις αγώνα εσύ και ένας φίλος σου και τα υπόλοιπα μποτάκια. Ο φίλος μου είναι ένα παιδί το οποίο δεν του αρέσει να παίζει online εναντίον άλλους. Έχει κάποια τζατζαρίσματα, αλλά είναι καθαρό. Εντάξει, πολύ νωρίς μίλησα. Δεν θα φτάσουμε την πόρσα. Έλα, έλα, περνά. Τον στούκαρα τον άφησα να περάσει τον μπλε αυτοκίνητο, γιατί εγώ το στούκαρα, εγώ έφταιγα. Οπ, οπ, οπ. Δεν τον είδα αυτόν από την εξωτερική γραμμή, μπράβο. Π.χ. αυτό που θέλει, αυτό που χρειάζεται αυτό το παιχνίδι οπωσδήποτε είναι το ραντάρ που έχει, το Gran Turismo. Για να βλέπεις ποιος είναι αριστερά και δεξιά σου. Αυτό το πράγμα είναι τρομερό. Έλα βρε Collision. Υπάρχουν στιγμές που εδώ πέρα είμαι δίπλα-δίπλα με κάποιον και λόγω κάμερας δεν μπορώ να τον δω. Ας πετάξαν... Έλα, παίρνα. Λοιπόν, 21ος, για να δούμε. Ελπίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ηρεμήσει το λόμπι. Θα ανοίξει λίγο, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε θέσεις. 22ος και πάμε να πάρουμε τις πρώτες θέσεις μας. Πολύ γρήγορο στην ευθεία. Ναι, το είδα ότι co-op δεν έχει. Και είναι πολύ κρίμα, θα ήταν τρομερά ενδιαφέρον. Θα έδινε μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι. Και καλύτερο ακόμα να κάνεις ένα co-op championship. Καλά, τι συζητάμε, εδώ πέρα δεν έχει spectate. Πολύ κρίμα κι αυτό, ένα spectate πρέπει να μπει οπωσδήποτε. Κάνουμε τουρνουά και τα λοιπά και πρέπει να στριμάρεις οδηγούς, δεν μπορείς να πας σε όλους να τους δεις. Δεν νιώθω γρήγορος με το αμάξι αυτό. Παίζει όντως να είναι πολύ χάλια σεταρισμένα. Πολύ overstreet το αμάξι. Έπρεπε να πάτησω φρένο γιατί ήθελα να τρυπώσω ανάμεσα. Πολύ ρίσκο η θέση, δεν χρειαζόταν να το κάνω, αλλά είπα να πάρουμε ένα ρίσκο. Μπας και τρυπώναμε ανάμεσα. Ναι, Μάνο, θα το δω. Σήμερα δουλεύω απόγευμα. Για την ακρίβεια, σε 4 ώρες δουλεύω. Ε,
μπορούμε να δούμε τώρα σε λίγο, που σε λίγο, άμα θες να κάνουμε ένα ντου να ρωτήσουμε. Θες να ρωτήσουμε για τα παιδιά αν κανένας online να παίξουμε σε κανένα μισά ώρα. Γιατί έχουμε και το τουρνουά αυτή τη στιγμή, το 2v2 e-football. Έλα βρε, off track. Η Mercedes θα έχει καλύτερη τελική από εμάς, θα χάσουμε ακόμα μια θέση. Μπροστά όμως γίνονται τζιτζαρίσματα. Δεν έχω καταλάβει πού έχω το πλεονέκτημα ακόμα. Δεν πρέπει να έχω κάποιο πλεονέκτημα. Το αυτοκίνητο είναι λάθος στημένο όλο. Δεν βλέπω. Για τον επόμενο αγώνα τότε σίγουρα θα πάρω αυτό το αμάξι. Δεν είναι. Προσπαθούμε να αφήσουμε χώρο. Πατάμε πιο νωρίς φρένο. Πολύ ωραία η Porsche μας αφήνει τον χώρο που χρειάζεται. Ούτε για να στοκάρουμε. Η Lamborghini. Πολύ ωραία καθαρή οδήγηση είχαμε τώρα. Η χαρά του κάθε racer. Λέω να πάρω το ρίσκο να μείνω ακόμα ένα γύρο έξω. Τα δοκιμαστικά ένιωθα κάποια ασφάλεια με πορτοκαλί λάστιχα, γι' αυτό λέω να το δοκιμάσω. Θα δοκιμάσω μετά να πάω σε softs, ελπίζω απλά να μην χάσουμε πολύ χρόνο. Δεν έχω κάτι να χάσω, έτσι κι αλλιώς 20 ήμουνα. Δεν έχω ελαστικά να τους επιτεθώ, ούτε να κάνω κάτι, άρα απλά προσπαθούμε να επιζήσουμε τον γύρο.
Δεν έχω τα ελαστικά για να μείνω μέσα στη στροφή. Τον αφήνουμε να περάσει, δεν κάνουμε κόντρα εναντίον του. Χάσαμε μάλλον αρκετό χρόνο, ήταν λάθος, λάθος προσπάθεια. Ωραία παράταση. Καλά ναι αυτό. Σε όποιον αρέσουν τα livery. Σε όποιον αρέσει αυτό το συγκεκριμένο livery, το Black & Decker μου. Μπορεί να το βρει κάτω από το όνομα μπανιστήρι και να κάνει αναζήτηση στο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και μετά αναζήτηση για livery και μπανιστήρι. Είμαστε με softs, έχουμε 3 γύρους μπροστά μας. Αρχίσαν τα... Κερδίζουμε μία θέση, επιτέλους ηρεμήσαν και τα σκυλιά. Είχα μιουτάρει το μικρόφωνο. Κερδίσαμε δύο θέσεις, 20 ήμασταν πριν, 18ος. Η Porsche μας έχει κάτσει από πίσω. Και με soft ελαστικά δεν μπορούμε να φύγουμε από ό,τι βλέπω. Θεωρητικά έχει βάλει και εκείνο soft, γιατί μόλις βγήκε από τα pit. Το αμάξι δεν έχει όμως την δύναμη ούτε για την ευθεία ούτε με στροφές. Θεωρητικά θα αλλάξω το αυτοκίνητο μετά.
κοκκινίζουν τα ελαστικά. Ακόμα είναι ένας αγώνας που δεν πάει έτσι όπως, έτσι όπως θα θέλαμε. Είμαστε με κόκκινα ελαστικά, ακόμα ένας γύρος, το υπολογίσαμε λάθος. Δεν μας κρατάνε πλέον τα ελαστικά. Και άμυνα, αν θέλω να κρατήσω, δεν θα μπορούσα να κρατήσω άμυνα. Η στρατηγική medium soft μάλλον δεν ήταν καλή ιδέα, έπρεπε να πάμε hard soft. Στρίβει, στρίβει και δεν στρίβει. Κάτσε βρε. Δεν μας κρατάνε τα ελαστικά. Για να δούμε. Δέκατη έβδομη. Καταφέρουμε να περάσουμε και το παιδί που, ήταν 10, που βγήκε 18 γιατί είχε ποινή 1.40. Και πάμε Χακόν, τελευταίος αγώνας της ημέρας. Θα αφήσουμε τη McLaren γιατί δεν μας έχει βολέψει. Και θα πάρουμε... Και αυτή η Porsche δεν μας βόλευε. Και ας την έχουμε 50 ρίση, θα πάρουμε την αγαπημένη μου... Όχι την αγαπημένη μου, την BMW. Είναι από τα αγαπημένα μου liveries. High-speed S's. Hug the inside of both turns, but stay clear of the red and white curbing, which can upset the car. Έχει 8 λεπτά πράκτης ακόμα, άρα το πίσω σημαίνει μπορούν να μπουν ακόμα παιδιά μέσα να οδηγήσουν. Για να δούμε, θα δούμε πώς πάει το αυτοκίνητο σε αυτή την πίστα.
Να υπενθυμίσουμε ότι την Τρίτη έχουμε ένα mini τουρνουά e-football. Όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει ακόμα συμμετοχή. Είναι 2v2. Με την αγαπημένη μας Κοσμοτέ που μας δίνει το πιο αργό ίντερνετ στο σπίτι μου τουλάχιστον που μένω. Έχει πολύ ωραία ήχο η BMW. Έτσι, κάνετε practice και τρακέρνετε. Μπράβο ρε παιδιά. Λοιπόν, στην ευθεία δεν τους έχουμε, αλλά δεν φεύγουν και πολύ μακριά. Γίνεται ένας πανικούλης μπροστά. Παίρνω ήδη, δεν έχει νόημα να τσακωνόμαστε. Practice κάνουμε. Ένα 19 ο χρόνος μου, ένα 17 ο γρηγορότερος. Δεν χάνουν πάρα πολύ στην ευθεία. Ελπίζω να μην μας δημιουργήσει πρόβλημα αυτό στον αγώνα και να το κερδίζουμε στις στροφές. Ωραίο χακί χρώμα η Πόρσε μπροστά. Λίγο έντονα πήραμε τη στροφή αυτή. 1.17 κάναμε το... 1.17 κάναμε κι εμείς. Με τόσα ατυχήματα σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον ο αγώνας από το τέλος. Λοιπόν, 4 λεπτάκια ακόμα. Νομίζω είναι 14 γύρους, το οποίο σημαίνει θα ξεκινήσουμε με hard. Για να δούμε αν πάμε hard medium ή hard soft. Πριν δεν μας βγήκε η στρατηγική medium soft.
έχουμε λίγο overstyle σε αυτή τη στροφή πάντα, άρα πρέπει να αφήνουμε τον γκάζι. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο αγώνας κοντεύει σε 2 λεπτά, είναι ο αγώνας. Λοιπόν, για να δούμε. Μήπως... Πόση βενζίνη είχαμε μέσα? 13 γύρους και είμαστε στον 1, τώρα κάναμε 4 γύρους και, ξεκίνησαν να κοκκινίζουν τα λάστιχα. Μάλλον όντως η καλύτερη ιδέα θα είναι να πάμε σε hard. Δεν το βλέπω για medium-medium στρατηγική, μάλλον θα μπορεί να χρειαστούν και δεύτερο pit stop ή θα χάνουν χρόνο μετά στο τέλος. Δεν προλάβουμε να δοκιμάσουμε πώς οδηγείται το άμαξι σε hard και με... Εκτός και να θα ξεκινήσουμε βασικά με medium και θα πάμε σε hard. Γιατί σκέφτομαι ότι με γεμάτο deposit το hard το αυτοκίνητο θα είναι αρκετά δύσκολο να κρατηθούμε στην πίστα. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα. Έχουμε 18 άτομα είναι στο λόμπι. Ξεκινάμε τελευταίοι. Δεν κάνουμε qualify για να είναι πιο ενδιαφέρον. Α, δοκιμάσουμε. Αφού ξεκινάμε τελευταία, θα δοκιμάσουμε όντως να ξεκινήσουμε hard. YOLO. Και αυτό το livery, όποιος το θέλει, είναι για, για το GT, Forza GT 24 BMW. Το κατεβάζει, με βοηθάει να κερδίσω και εγώ το achievement που θέλω για, για τα liveries. Με μέγα χορηγό την Κοσμοτέ. Ωραία κίνηση. Κερδίσαμε μόνο μία θέση στην κίνηση. Ξεκινάνε οι πρώτες στούκες. Προσπαθούμε να οδηγήσουμε όσο πιο καθαρά μπορούμε. Πατάμε φρένα εκεί που δεν... για να μην τρακένουν τους άλλους από πίσω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκεί πέρα.
Πήρα εγώ ποινή. Δεν ξέρω ποιο. Ο αγώνας είναι νωρίς ακόμα, είμαστε με hard. Έχουμε ένα μειονέκτημα λόγω ελαστικών για τους πρώτους γύρους. Ό,τι θα κερδίζουμε είναι ένα bonus. Μας αφήνει η χώρα η Bentley από δίπλα. Πολύ ωραία οδήγηση από την Bentley. Είμαστε ακόμα δύο. Τον χώρο που χρειάζεται για να μην τρακάρουμε. Το πέμπτο εξωτερική γραμμή για να μπορέσω να φρενάρω πιο αργά. Ακριβώς αυτό υπολόγιζε θα γίνει. Αφήνουμε τον γκάζ γιατί έχουμε overstyr σε αυτή τη στροφή πάντα.